Εδώ βλέπουμε τη Φυσούνα να ετοιμάζεται να ανοίξει. Έχουν ετοιμάσει ένα μικρό προγραμματάκι της Ομόνιας για να γίνει η τελετή της απονομής του πρωταθλήματος. Λοιπόν, να συνδεθούμε νομίζω εδώ πάντα. Με το ήχο του γηπέδου. Ακριβώς, να ακούσουμε. Μαρίνος Στυλιανίδης. Κωνσταντίνος Νικολάου. Αγάπιος Ανδρέου. Χρήστος Προδρόμου. Νίκο Κίδης. Και τελευταία. Ηρακλής Μιχαηλίδης. Αρχίσουμε από τον αρχιτέκτονα της επιτυχίας, τον Σάβα Σάβα, τον προπονητή της ομάδας μας. Ο Σάβας βρίσκεται στην ομάδα μας περισσότερο από 20 χρόνια, αφού έχει ξεκινήσει την καριέρα του από την Ακαδημία Παιδόσφαιρας της Ομόνιας. Δεν δίστασε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας, όταν πριν 2 χρόνια του το είχε ζητήσει η Επιτροπή Παιδόσφαιρας. Την πρώτη του χρονιά στον Πάγκο η ομάδα μας έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου. Η φετινή σεζόν ξεκίνησε με την κατάκτηση της Super Cup, ακολούθησε η πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο και έπειτα ήρθε ο τίτλος του πρωταθλήματος. Ένα χειροκρότημα για τον προπονητή μας, Σάββας Σάββα. Ανεκτήμητη η προσφορά των συνεργατών του προπονητή μας. Βοηθός προπονητής και γυμναστής, Ευτύχιος Ποντίνης. Δεύτερος βοηθός προπονητής, ο Μιχάλης Βάρδας. Στατιστικολόγος, υπεύθυνη σκάουτινγκ και στρατηγικής, Γιάννετ Σοκράτους. Team manager και υπεύθυνος στο πάνω της ομάδας μας, ο Μάριος Φωτίου. Και η φυσιοθεραπεύτρια της ομάδας μας, η Έλενα Στυλιανίδη.
Στυλιανίδου. Και τώρα η ώρα των μεγάλων πρωταγωνιστών, των παιδοσφαιριστών μας. Με τις θυσίες, τους σκόπους και τις προσπάθειες αυτών των ανθρώπων έγινε κατορθωτό να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Διατήρησαν την απόδοσή τους σε σταθερά ψηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις και έφτασαν με επιβλητικό τρόπο στην υλοποίηση του στόχου τους. Παλαιότεροι, νεοφερμένοι και ξένοι παίχτες έγιναν μια οικογένεια, έβαλαν πάνω από όλους και όλα την Ομόνοια, φτάνοντας στην κορυφαία επιτυχία. Δεν ξεχνάμε να ευχαριστήσουμε και τον Έντσον Μπαρμπόσα, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα μας στο πρώτο μισό της σεζόν, προσφέροντας σημαντικές βοήθειες. Ας δώσουμε το πιο ζεστό μας χειροκρότημα, αρχίζοντας από τον Κωνσταντίνο Γεωργίου. Ανδρέας Παναγίδης. Σάβας Πανιάς. Παύλος Αναστασιάδης. Χρήστος Αντωνιάδης. Αντώνης Αντωνίου. Ο Αντώνης είχε μια σύντομη περιπέτεια υγείας, όμως βγήκε από την κλινική τώρα και ήρθε στο γήπεδο. Αχιλλέας Πετρακίδης. Άγγελος Αλεξίου. Μάξιμο Μοντόια. Ρεϊνάλτο Ντεουτέιρο, γνωστός Ρέι. Μπρούνο Άλβες. Και τελευταίος, ο αρχηγός της ομάδας μας, ο Σωτήρης Τετρακίδης. Ένα ζεστό χειροκρότημα για την ομάδα μας.
κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε την απονομή, την επίσημη στέψη των πρωταθλητών. Μαζί μας εδώ ο άνθρωπος που έκανε την απονομή, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Χατζηδαμιανού. Κύριε Χατζηδαμιανού, είσαστε ο αρμόδιος πλέον. Να μας πείτε πώς σας βρίσκει εσάς το κλείσιμο αυτής της χρονιάς, τουλάχιστον όσο αφορά το πρωτάθλημα. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες, αλλά πρωτίστως τώρα στους πρωταθλητές. Για πρώτη φορά η Ομόνοια μετά από τόσα χρόνια ξηρασίας, νομίζω ότι αξίζει αυτό το πρωτάθλημα. Ήταν η καλύτερη ομάδα διαχρονικά καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Οπότε συγχαρητήρια στους αθλητές, στο προπονητικό team, στη διοίκηση, στους χορηγούς, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να χτίσουν την ομάδα που έχουν τώρα. Αλλά πάνω απ' όλα συγχαρητήρια στον κόσμο που αγκάλιασε την ομάδα και την έφερε εδώ που της αξίζει να είναι. Και επειδή τα πρωταθλήματα, οι τίτλοι, ανεβάζουν το επίπεδο μιας ομάδας, άλλη μια ομάδα μπαίνει στους τιτλούχους και ανεβάζει και το κύρος του πρωταθλήματος, φαντάζομαι. Φυσικά, αναμένουμε μια Ομόνοια πιο δυνατή του χρόνου, αναμένουμε μια Ανόρθωση πιο δυνατή του χρόνου, μια Καραβά πιο δυνατή, μια Σαλαμίνα, μια Παφιακό αναγέννηση, την νεοερχόμενη Εθνικό Λατσιό. Όλες τις ομάδες νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στις διοικήσεις όλων των ομάδων για την προσπάθεια που έκαναν παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα μας, και κρατήσαμε το άθλημα εκεί που αξίζει, αυξήσαμε τον αριθμό των νεαρών. Εγώ θα πάω κάπου αλλού. Εγώ θέλω να δώσω ένα μεγάλο, προσωπικά ή μου άποψη, θέση, ένα μεγάλο μπράβο στην Ομοσπονδία και στους υπεύθυνους κάθε ομάδας για τη συμφωνία κυρίων με τους τρεις ξένους.